μπροστά στην Παγκόσμια ημέρα της τρίτης ηλικίας. Οι συνταξιούχοι συζητούν και προγραμματίζουν τα αγωνιστικά τους ζήματα για το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάνω στα προβλήματα που ήδη είχαμε, προσθέθηκαν προβλήματα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας και την τροπολογία της κυβέρνησης για τα αναδρομικά, μια κοροϊδία που βεβαίως εμείς δεν πρόκειται να την ανοιχτούμε, και βεβαίως ότι και καινούργια προβλήματα με την κεφαλαιοποίηση του δεύτερου πυλώνα, δηλαδή την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, που σημαίνει ότι δρομολογείται στην πράξη πια στο πεδίο η κατάργηση της επικουρικής σύνταξης, που ήταν έτσι κι αλλιώς ένας στόχος όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Από την άλλη, παρακολουθούμε με ανησυχία την εξέλιξη της πανδημίας, γνωρίζοντας την κατάσταση που υπάρχει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αλλά και στα νοσοκομεία, και βεβαίως συντασσόμαστε με το κίνημα των υγειονομικών που ζητούν άμεσες προσλήψεις, εξοπλισμό στα νοσοκομεία και όλα τα απαραίτητα υλικά τα οποία έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Βεβαίως καταδικάζουμε την καταστολή της κυβέρνησης που είδαμε χθες στην κινητοποίηση των υγειονομικών, και βεβαίως προειδοποιούμε ότι δεν πρόκειται να προσαρμοστούμε στον νόμο που έφερε αυτή η κυβέρνηση, δηλαδή για την κατάργηση των κινητοποιήσεων. Είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη να προγραμματίσουμε κινητοποίηση των νομών που συμμετέχουν σήμερα στις 22 του μήνα. Αυτή θα είναι η απόφασή μας η σημερινή, και βεβαίως θα προετοιμαστούμε για να είναι αυτή μαζική και να στέλνει ισχυρό μήνυμα σε όλες τις κατευθύνσεις.